Hotel Mario, ένα παιχνίδι Super Mario, το οποίο δεν κατασκευάστηκε από την Nintendo, αλλά ούτε έπαιξε και σε μηχάνημα της Nintendo, αλλά μόνο στις Philips. Ένα καλά κρυμμένο διαμαντάκι ή ένα καλά θαμμένο μυστικό της Nintendo? Για φύγουμε το σημερινό μας review. Hello everyone, Dennis, the Retro Player. Αν σας αρέσουν αυτά τα video game reviews, κάντε ένα subscribe, ένα like, ένα share, έτσι να γίνουμε ακόμη περισσότεροι Retro Players. Woohoo! Το Hotel Mario πρόκειται για ένα παιχνίδι puzzle platformer, το οποίο κυκλοφόρησε από την Philips το 1994 για να λειτουργήσει στο ομώνυμο μηχάνημα, το Philips CDI, και προήλθε από μια ασυνήθιστη συνεργασία μεταξύ της Nintendo και της Philips. Στις αρχές των 90s, η Nintendo και η Sony είχαν αρχικά συνεργαστεί για την δημιουργία ενός CD-ROM πρόσθετου για το Super Nintendo Entertainment System, το SNES. Ωστόσο, αυτή η συνεργασία απέτυχε, καθότι η Nintendo τελευταία στιγμή πρόδωσε τη Sony, συνάπτοντας συμφωνία με την Philips, οδηγώντας σε διακοπή των σχέσεων. Δυστυχώς αυτή η συμφωνία έδινε την δυνατότητα στην Philips να χρησιμοποιεί χαρακτήρες της Nintendo σε δικά της παιχνίδια για την πλατφόρμα CDI. Αυτή η άδεια οδήγησε στη δημιουργία αρκετών ασυνήθιστων παιχνιδιών όπως το Hotel Mario αλλά και την περιβόητη τριλογία Zelda για το CDI. Το Hotel Mario ανέλαβε να αναπτύξει η Philips Fantasy Factory και το σημαντικό εδώ είναι ότι η Nintendo δεν είχε καμία άμεση επίβλεψη ή επιρροή στο πώς θα αναπτυχθεί το παιχνίδι. Αυτή λοιπόν η έλλειψη άμεσου ελέγχου από την Nintendo είναι εμφανής στην απόκληση του παιχνιδιού από την παραδοσιακή φόρμουλα του Mario. Ενώ η άδεια χορήγησε στη Philips το δικαίωμα να χρησιμοποιεί χαρακτήρες της Nintendo, δεν εξασφάλισε την διατήρηση ιδίου επίπεδου ποιότητας στα πρότυπα της Nintendo. Ως αποτέλεσμα, το Hotel Mario φημίζεται για τις ασυνήθιστες επιλογές στον σχεδιασμό, την απόκληση από το παραδοσιακό gameplay του Mario, αλλά συνάμα έγινε γνωστό για τις θεατρικές animated σκηνές τύπου οικογενειακές ιστορίες. Το Hotel Mario απομακρύνεται από την κλασική συνταγή των Mario παιχνιδιών, δηλαδή το side-scrolling platforming game που όλοι έχουμε μάθει να αγαπάμε. Αντί αυτού, το παιχνίδι προσπάθησε να επαναφέρει το αρχικό Mario Brothers ή Wrecking Crew στοιχείο, του να είναι δηλαδή ο παίκτης σε μια πίστα ακίνητη. Εδώ πρέπει ο παίκτης μέσω puzzle platforming να κλείσει όλες τις πόρτες σε μια σειρά από ξενοδοχεία. Κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου λειτουργεί ως επίπεδο και οι παίκτες πρέπει να κλείσουν πόρτες με στρατηγικό τρόπο για να ολοκληρώσουν το στάδιο. Ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν παραδοσιακοί εχθροί όπως Goombas, Koopa Troopas και άλλοι γνώριμοι χαρακτήρες. Τα controls είναι σχετικά απλά. Με το ένα κουμπί κλείνει πόρτα και με το πάνω ή το κάτω αντίστοιχα ο Mario μπαίνει ή βγαίνει από μια πόρτα ή το ασαντσέρ για να αλλάξει όροφο. Τα puzzle γίνονται ολοένα πιο προκλητικά καθώς προχωρά το παιχνίδι, απαιτώντας γρήγορη σκέψη και στρατηγική. Τα ξενοδοχεία που θα επισκεφθεί ο Μάριο είναι τα εξής. Το ξενοδοχείο Δεντρόσπιτο, το Πετρούπολη Hotel, ξενοδοχείο των Σπηλαίων, εις τον 7ο ουρανό το στοιχειωμένο τουμπού Las Vegas Regency Hotel
Bowser's Castle 5 αστέρων. Αυτό όμως που έχει κάνει διάσημο το παιχνίδι είναι οι animated σκηνές, οι οποίες έχουν δώσει ένα αφηγηματικό πλαίσιο στις ξενοδοχειακές περιπέτειες του Mario. Για πάμε να δούμε μερικά αποσπάσματα. Nice of the princess to invite us over for a picnic, eh, Luigi? I hope she made lots of spaghetti. Luigi, look! It's from Bowser. Dear pesky plumbers, the Koopalings and I have taken over the Mushroom Kingdom. The princess is now a permanent guest at one of my 7 Koopa hotels. Hey you, get off of my cloud! It's been one of those days. Where am I? Hey. That's that creepy Bowser's laugh. Look! This is it, Luigi. Remember, where there's smoke, there's fire. Μια χαριτωμένη αλλά όμως και επαναλαμβανόμενη μουσική, η οποία παίζει σε όλες τις πίστες και στα ξενοδοχεία. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο εδώ. Στους ήχους και στη μουσική το παιχνίδι θα πάρει 2,5. Για ένα μηχάνημα 16 bit περιμέναμε πολύ πιο εντυπωσιακά γραφικά. Όμως οι πίστες έχουν ζωντανά χρώματα, να παραδεχτούμε ότι και τα sprites είναι καλοσχεδιασμένα. Και τα animated scenes, εντάξει, είναι ναι μεν λίγο χιουμοριστικά, αλλά είναι σαν να έχουν συνενωθεί πάρα πολλά JPEGs. Στα γραφικά το παιχνίδι θα πάρει 3,5. Τα controls είναι πολύ απλά, πάνω κάτω για να μπει μέσα από την πόρτα ή το ασανσέρ, και με το jump που πηδάει πάνω στους εχθρούς. Στα controls το παιχνίδι θα πάρει 4 στα 5. Δεν είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο παιχνίδι. Μπορείς να κάνεις και άπειρα continuous, έχει και save για το progress του παιχνιδιού. Επομένως, στη δυσκολία το παιχνίδι θα πάρει 3 στα 5. Το Hotel Mario αποτελεί μια ιστορική ανομαλία στα franchises των Mario παιχνιδιών, αλλά έχει ενδιαφέρον που αποτελεί και ένα κατάλοιπο στην gaming ιστορία, που ήταν αποτέλεσμα της προδοσίας που επέδειξε η Nintendo προς τη Sony και εκείνη έφτιαξε το PlayStation, προκειμένου να συνεργαστεί με την Philips. Συνολικά λοιπόν το παιχνίδι θα πάρει 3 στα 5. Είμαι ο Dennis, The Retro Player, εύχομαι να σας άρεσε το σημερινό review. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Thanks to you two, I can safely rule the Mushroom Kingdom, free from the terrible Koopaling Clan. And my thanks to you, too. You're the best player ever!